Και έχουμε μαζί μας την τηλεφωνική γραμμή τον αγαπητό Αντώνη Γάκη. Αντώνη, κύριε Γάκη, καλησπέρα. Καλημέρα. Τι καλησπέρα, έχω συνηθίσει από τα δικά μου που είμαστε απόγευμα. 9 η ώρα που πήγε, λογικό. Με βάζουν έτσι σαν ξαφνικά, λες και δεν με προγραμματίσανε σωστά. Ουδής αναντικατάστατος. Ουδής απρογραμμάτιστος που λένε. Ναι, λοιπόν. Λοιπόν, καλή αρχή λοιπόν στο πρωινό τη Carpe Diem Radio Orgasmi. Ευχαριστώ πολύ. Θα είναι μόνο για 2 εβδομάδες, βέβαια, έτσι, για αυτή την εβδομάδα. Δεν είναι μονιμότερο του προσωρινού. Τέτοια να ακούσει ο Νικόδημος και άλλοι και να μου πάρουν την ώρα το 2-4 και να με στείλουν εμένα 8-10 το πρωί. Βάρβαρο ξύπνημα, βάρβαρο ξύπνημα. Βάρβαρο, 6 ώρα το πρωί να ξυπνήσεις είναι. Πω Παναγία μου Χριστέ. Θυμήθηκα τα παλιά τώρα χρόνια που χρειαζόταν να ξυπνήσω 6 ώρα. Λοιπόν, και αυτοί οι άνθρωποι τι να κάνουν. Λοιπόν, ναι. Να πούμε σήμερα για ένα θέμα το οποίο άφηται του ανθρώπινου περιβάλλοντος, αλλά κυρίως της ανθρώπινης ζωής. Μεγάλο πρόβλημα αναδεικνύεται στις Κυκλάδες, βέβαια και σε όλη την Ελλάδα. Τα δυστυχήματα τα οποία έχουμε καθημερινά, δεν ξέρω αν τα έχετε παρατηρήσει, ότι καθημερινά στα δελτία αστυνομικής φύσεως, νέοι νεκροί προστίθονται στις Κυκλάδες, προχθές στην Μύκονο, παραπροχθές στη Σαντορίνη. Πρέπει λοιπόν επιτέλους να βρεθεί μια νομοθετική λύση για τη χρήση των λεγόμενων γουρούνων στις Κυκλάδες, οι οποίες επειδή έχουν ένα ιδιαίτερο τρόπο οδήγησης, ναι, δυστυχώς πολλοί τα μπερδεύουν με τις μηχανές. Και κυρίως σε αυτό το πανάθλιο οδικό δίκτυο το οποίο έχουμε στις Κυκλάδες, είναι μια παγίδα θανάτου. Από την εμπειρία μου θα σου πω ότι τη γουρούνα μπορεί να νοικιάσεις με δίπλωμα αυτοκινήτου. Και όχι με δίπλωμα. Ναι. Εκεί είναι η μεγάλη. Εκεί μπερδεύονται γιατί νομίζουν ότι μπορεί να τις οδηγήσει όπως οδηγεί στη μηχανή. Δηλαδή να γύρεις ή να κάνεις ανάποδο το τιμόνι και να στρίψει. Και αυτό είναι, είναι παγίδα. Αυτή είναι παγίδα, γιατί αυτές οι off-road μηχανές, αυτοκίνητα, έχουν μια δικιά τους οδηγική συμπεριφορά. Έτσι ακριβώς. Έχω τύχει να βλέπω την ολιγόλεπτη διδασκαλία που τους κάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι νοικιάζουν τα οχήματα αυτά. Εντάξει, ξεκινάει από αστείο να τους βλέπεις να προσπαθούν να χαλιναγωγήσουν, λες και είναι κάποια αντίθεση άτι. Αλλά βέβαια το θέμα της πολιτείας δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε ούτε τους επαγγελματίες οι οποίοι βρήκαν έναν τρόπο να κερδίσουν, ούτε τους τουρίστες οι οποίοι αμέριμνοι και χωρίς να ξέρουν, αφού τους επιτρέπει ο νομοθέτης και τους αρέσει και όλες αυτές τις ελευθερίες που νιώθουν πάνω στην γουρούνα. Νομίζω ότι το κράτος χθες έπρεπε να βρει μια λύση, έτσι ώστε να μην θρυνούμε θύματα. Αλλά το βασικό θέμα και το οποίο πρέπει να το επισημάνουμε συνέχεια είναι το πολύ κακό οδικό δίκτυο. Πραγματικά, ακόμα και με αμάξι, το λιγότερο που θα πας είναι να επισκέπτεσαι το συνεργείο 2-3 φορές το τετράμινο για να αντικαταστήσεις ρουλεμά, να αναρτήσεις ρόδες, ευθυγραμμίσεις. Νομίζω ότι πρέπει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου να ρίξει εκεί το βάρος, γιατί το να έχεις πανέμορφα νησιά, αν δεν μπορεί να κυκλοφορήσει κάποιος, όπως το λιμάνι της Νάξου, το λιμάνι της Σαντορίνης, της Σύρου, αν δεν γίνουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, νομίζω ότι δεν είναι βιώσιμο. Δεν ξέρω αν είτε ακόμα και στην Κύθνο, ναι. Υπάρχει μια μεγάλη έτσι, έκκληση να γίνουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, γιατί βούλιαξε το μικρό νησί της Κύθνου, το οποίο δεν έχει συνηθίσει την απόβαση των χιλιάδων Αθηναίων. Όλες οι Κυκλάδες ήταν έτσι φέτος, έτσι φέτος το καλοκαίρι, ναι, ήταν αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα. Αλλά δεν μπορεί σε λιμανάκι το οποίο είχαν γίνει και μόνο απλώς για να προσεγγίζει το πλοίο, γιατί και τη Κύθνου Μέρχας, δεν ξέρω αν την έχει επισκεφθεί. Ναι, έχω πάει εκεί. Είναι ουσιαστικά, χωράει ένα αμάξι ανάμεσα σε καρέκλες εστιατορίου, rented car και στάσεις λεωφορείου. Και οι έξω ρόδες να είναι στον αέρα κιόλας. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή νομίζω ότι είναι βασική προτεραιότητα αυτή για τους Κυκλαδίτες, αν θέλουμε να έχουμε έναν τουρισμό που να ξαναεπιστρέψει. Γιατί καλά ήρθε, καλά βούλιαξαν τα νησιά μας, αλλά η επιστροφή αυτού των ανθρώπων θα είναι το μεγάλο κέρδος. Όχι το να έρθουν και να ξαναπατήσουν το πόδι τους. Μία φορά και μετά να ξαναεπιστρέψουν, έτσι. Ναι, αυτό είναι. Και θα ξαναεπιλέξουν πάλι τα κλασικά νησιά που έχουν καλύτερες υποδομές, όπως η Κέρκυρα, η Ρόδος, η Κρήτη, τα Ιόνια, τα οποία έχουν πιο βιώσιμο αστικό δίκτυο. Και το δεύτερο πρόβλημα για να κλείσουμε αυτό είναι η ίδρυυση και το νερό. Θα πούμε το νερό νεράκι την επόμενη χρονιά. Είδαμε ήδη στην Μύκονο 170 ευρώ το βιτίο από την Τίνο, εισαγωγή νερού. Νομίζω ότι στερούμαστε τα βασικά και το μόνο το οποίο μας κάνει και τσουλάμε στην τουριστική παγκόσμια αγορά είναι η φυσική ομορφιά.
Και δυστυχώς αυτή τη φυσική ομορφιά δεν την προστατεύουμε. Την κόβουμε, την πετονάρουμε για να κάνουμε τους κέντρους beach bar στην Άξο. Σαντορίνη διαλύουμε κάθε μορφή αμπελώνη για να κάνουμε πολυόροφα καζίνο και πέμπτης γενιάς ξενοδοχεία. Τα Κουφονίσια θέλουμε να τα μετατρέψουμε σε Μύκονο. Νομίζω ότι θα τα βρούμε μπροστά μας και τουριστικά, δυστυχώς. Πάντως δεν πρέπει να, έτσι, να μην πούμε και για την προσφορά που έχουν εμείς οι θερινοί εραστές στο να έρθουν τουρίστες στο νησί μας, εδώ στα νησιά, στις Κυκλάδες. Εννοείται, νομίζω ότι... Είμαστε μεγάλος πόλος έλξης. Νομίζω ο μεγαλύτερος. Και έτσι για να σοκάρουμε και το κοινό από όλα τα φύλλα, και τα τρία τα φύλλα. Γιατί για να δώσω ένα στατιστικό στοιχείο, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι η Μύκονος έχει τα πρωτεία στους ανθρώπους. Όχι, και όμως... Όχι, δεν είναι η Μύκονος, είναι η Σαντορίνη, ξέρετε. Έχουμε και εμείς εδώ, ναι, από όλα αυτά. Όχι, Σαντορίνη. Και να πω ότι είναι ένας πολύ ποιοτικός ο τουρίστας, ο οποίος αφήνει πάρα πολύ χρήμα και είναι πόλος έλξης για επόμενους τουρίστες. Γι' αυτό πρέπει λοιπόν όλοι να δούμε έτσι με ένα πιο ανοιχτό μάτι όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως ακριβώς, ακριβώς. Και προσανατολισμού. Είναι μεγάλη η αγορά κάθε ειδικού ή συγκεκριμένου κοινού. Νομίζω να βάλουμε και το πολιτιστικό κομμάτι κάποια στιγμή, όπως τώρα στην Άξο έχετε την ωραία συγκέντρωση των αεροστατικών θειάσεων. Νομίζω ότι μπορεί και ο χειμώνας μας να παραμείνει όμως, ο γαστρονομικός τουρισμός. Έχετε και την Νέα Άξο εκεί πέρα να μας ταΐζει όλους και να μας προσθέτει κιλά. Εμείς ευτυχώς το έχουμε γλιτώσει αυτό, δεν την έχουμε πατήσει. Το έχετε συνηθίσει εσείς. Ναι, εμείς είμαστε, διατηρούμε τη φόρμα μας. Είμαστε έτσι όπως ήρθαμε στο νησί, έτσι όπως έχουμε μείνει. Έτσι παραμείνατε. Ναι. Εντάξει, με λίγα κιλά παραπάνω, αλλά εντάξει. Λοιπόν, οι ίδιοι χαρακτήρες είμαστε. Σε δύο εβδομάδες φτάνουμε και από κοντά στο νησί. Ωραία, πολύ ωραία. Φαντάζομαι τώρα τον Νικόδημο και το Μανούλη σε κάποια παραλία με τα παντοφλάκια τους να κοχλάζουν το νερό που τα εκεί πέρα. και να βράζουν αγανάκτηση με αυτά που ακούνε. Γιατί είναι έτσι διβδόμαδη απουσία τους. Μάλλον τώρα θα είναι σε κανένα, μην νομίζω, κανένα φούρνο. Θα είναι και θα. Τυρόπιτες και. Έτσι. Τυρόπιτες και μίλκο. Και επειδή έχει 2-3 αποκαταστήματα από το καλοκαίρι που το έχω καταλάβει, γιατί έχουν συνέχεια. Ναι. Ο ένας έχει πάρει το ένα, άλλο το άλλο για να προλάβουν τα σχολεία του. Έτσι, ναι. Για να μπορούσαν να τους εξυπηρετήσουν. Ακριβώς, καλή εβδομάδα να έχουν. Και με προσοχή στους δρόμους, γιατί δεν είναι ο Σεπτέμβρης, ανοίγουν και τα σχολεία και μην έχουμε άλλα πρόβλημα. Γιατί ξέρει, στη Σαντορίνη όλα τα σχολεία είναι σε κεντρικούς δρόμους. Αν ξέρει ένα-δύο δημοτικά σχολεία, είναι σε κεντρικότητα του δρόμου, εκεί πέρα από γουρούνε και λεωφορεία 50 θέσεων, κάνουν διαγωνισμό ποιος θα φύγει πιο γρήγορα. Τι να κάνουμε. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Τα τροχαία σε όλα τα νησιά εδώ των Κυκλάδων είναι τεράστιο πρόβλημα και είναι και πρόβλημα και η αντιμετώπιση τους μετά. Έτσι, δηλαδή δεν είναι μόνο Ήταν πραγματικά σοκαριστικό το ατύχημα που πέθαναν οι Γερμανίδες τουρίστες στην Μύκονο. Αυτό που πέσανε στα βράχια. Εντάξει, ήταν σοκαριστικό. Α, δεν το είχα ακούσει αυτό, ναι. Ναι, έγινε χθες, δηλαδή, σοκαριστικό, δηλαδή. Και... Με γουρούνα, δηλαδή. Ναι. Ήταν και σαν τώρα είναι χθες πάλι, παντού, δηλαδή, δυστυχώς. Τι να κάνουμε, και εμείς μετράμε λακκούβες. Σε σαν τώρα, για να κλείσουμε αστεία, κάναν την καινούργια ευθυγράμμιση του δρόμου Ίας Αεροδρομίου, που είναι ο καινούργιος, είναι την απιατική οδός της Σαντορίνης, που κάνανε με την διαγράμμιση με τα λευκά έτσι όμορφα χρώματα. Το θέμα είναι ότι το λευκό σερίδι πάντως χαντάκι. Σωστά το κάνανε αυτοί. Αλλά ξέρετε ότι τώρα να δεις ένα χαντάκι δίπλα στο κεντρικό δρόμο που αναπτύσσει ταχύτητα 100 χιλιόμετρα, μισό μέτρο. Δηλαδή η τάφρος. Δηλαδή, θεϊκά πράγματα. Μόνο στις Κυκλάδες αυτά. Αλλά δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Να έχουμε την υγεία μας και να επιστρέψουμε στα γαϊδούρια. Ανθρώπινα ή κανονικά δεν έχει σημασία. Θα το δούμε. Να είστε καλά λοιπόν. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Ο οργασμός έτσι κουαδράκτου την μέρα. Αυτό το... Λοιπόν, την Παρασκευή θα τα πούμε πάλι. Να είμαστε καλά. Ναι. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή δύναμη. Επίσης, γεια.